Ποσειδώνα και Πανό με το πρώτο ραντεβού της νέας σεζόν στο γήπεδο της περιφέρειας με τι δύο ομάδες να προσπαθούν στα πρώτα λεπτά να βρουν τον ρυθμό τους και να έχουν κατέρωθεν ευκαιρίες. Με του μαλλιώτες να απειλούν με τον Βαρδονικολάκη και τον Ποσειδώνα να αγγίζει τον κολ με τον Μερκουλίδη. Στο 37ο λεπτό όμω ο Ποσειδώνα προηγήθηκε στο σκορ. Όταν μετά από σέντρα του Παπουτσιδάκη, η μπαλαπέρασε απόλυτηνά με Πανόμ και ο Χαριστάκη Σαμαρκάριστο είχε εύκολο έργο για να κάνει το 1-0. Πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο, ο Πανόμ θα μπορούσε να ισοφαρίσει. Με τον κολλάι να βλέπει την προσπάθειά του να σταματά από εντυπωσιακή απόκρουση του καρλί. Νο, στη συνέχεια το πλασέ του βαρδονικολάκη σταμάτησε στο δοκάρι. Στο ξεκίνημα της επανάληψης, ο Ποσειδώνας μπήκε πολύ εντυπωσιακά στο γήπεδο και καθάρισε το παιχνίδι μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 50 ο Σαϊτάκης μετά την ασίστου του Μερκουλίδη διπλασίασε τα γκολ των γηπεδούχων. Το 3-0 σημείωσε στο 52ο λεπτό ο Χαριστάκης και στο αμέσως επόμενο λεπτό σκόραρε ξανά ο Σαϊτάκης διαμορφώνοντας το 4-0. Αυτό ήταν το τελικό σκόρ της αναμέτρησης καθώς το 74 ο Τζανάκης έχασε ευκαιρία από πλευρά Πανόμ για να σημειώσει γκολ για τους φιλοξενούμενους.